φίλοι, σκοπός αυτού του αφιερώματος είναι η κάλυψη άλλου ενός θρησκευτικού μουσείου στην περιοχή του Υπογονίου. Στην ιστοσελίδα μας έφτασε ένα αίτημα από την γραμματέα του Συλλόγου Πάτρο Κοσμά στο Βασιλικό της κυρίας Μαρίας Παπανότη. Το αίτημα ήταν σαφές. Η προβολή του μουσείου. Η προβολή της οποίας χρήζει μεγάλης αναγκαιότητας και από την πλευρά του Συλλόγου αλλά και πραγματικά από την πλευρά τη δική μας. Από τη δική μας πλευρά, αφού είμαστε μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε κατ' εξοχήν για να προβάλλει μουσεία, πολιτιστικά δρόμενα. Βρισκόμαστε κατ' οδόν προς το Βασιλικό Υπογονείο. Μια διαδρομή εξαίρετη, μέσα στο πράσινο, όπως συνηθίζεται στην περιοχή του Υπογονείου. Χωριά πανέμορφα, χωριά εγκατελειμμένα από όλους και ειδικά από την πολιτεία που εμφανίζεται μία φορά κάθε τετραετία αναλόγως στις εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο Βασιλικό Υπογονείο. Συναντηθήκαμε με την κυρία Μαρία Παπανότη, την γραμματέα του Συλλόγου Ιερομάρτης Πάτρο Κοσμάς, η οποία μας παίρνει στην πλατεία του χωριού και κατευθυνθήκαμε προς τον χώρο του μουσείου. Κατευθυνθήκαμε από ένα δρόμο πάρα πολύ περιποιημένο, θα έλεγα. Αξίζει να πούμε πως αυτός ο άνθρωπος μετά από αιώνες επαληθεύεται και θα επαληθεύεται για όλες τις προφητείες που έχει κάνει. Ιερομάρτης λοιπόν Πάτρο Κοσμάς. Δείτε το. Φίλες και φίλοι, έχω την τιμή να βρίσκομαι σε ένα από τα ιερότερα μουσεία του Υπογονείου. Αυτό λοιπόν είναι στο Βασιλικό Υπογονείο και είναι του Ιερομάρτη Πάτρο Κοσμά. Ένας άνθρωπος, θα έλεγα από τους πολύ φωτισμένους, ένας άνθρωπος που χαρακτηρίζεται προφήτης στη σημερινή εποχή, ένας άνθρωπος που στη σημερινή εποχή κάποιες θα έλεγαν πως ίσως να μην ήξερε τι έλεγε, κάποιοι άλλοι θα τον χαρακτήριζαν ότι έτσι του ερχόταν, έτσι θα έλεγε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στη σημερινή εποχή για να πούμε ότι εν τέλει πού τα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα αυτός ο άνθρωπος και τα προφήτευε. Ποια πηγή φωτισμού ήταν αυτή που τον ενέπνεε και προφήτευε πράγματα που θα συμβούν μετά από 5 αιώνες, αν σκεφτούμε ότι ο Πάτρο Κοσμάς ήταν τον 17ο αιώνα και έχουμε 21ο, μιλάμε για τόσους αιώνες που εμείς δεν μπορούμε να προφητεύσουμε την ακριβώς επόμενη μέρα. Όμως, όπως έχω πει και σε άλλα μουσεία ή μονές θρησκευτικού περιεχομένου, δυστυχώς η νέα τάξη πραγμάτων κάποια πράγματα θέλει να τα απομακρύνει από το μυαλό μας. Θέλει να διαχωρίσει τον πνευματισμό με τον πολιτισμό. Θέλει να μας περάσει ένα πνευματισμό δικό της, να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε, να ξεχάσουμε όλα τα θρησκευτικά πιστεύω μας, να ξεχάσουμε ότι είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Αυτό το μουσείο λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι εδώ στο Βασιλικό το συντηρούν, κατά τα κοινώς λεγόμενα το περιποιούνται, για να είναι επισκέψιμο ανά πάσα στιγμή όποιος θέλει να έρθει να το δει. Εδώ με κάλεσε η γραμματέας του Συλλόγου, ο Ιερομάρτης Πάτρο Κοσμάς, η κυρία Μαρία Παπανότη. Έστειλε ένα αίτημα στην ιστοσελίδα μας να προβληθεί το μουσείο, γιατί όπως και εμείς έτσι και εκείνη το χαρακτηρίζει αναγκαίο προβολής και είναι αναγκαίο προβολής. Από εμένα
Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι πως όποιος επισκέπτεται την περιοχή του Πογονίου, το να περάσει από αυτό το μουσείο για να δει 5 πράγματα, να του γυρίσει τη μνήμη αιώνες πίσω και να του ανακοινήσει, θα έλεγα, όλες αυτές τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, να τον ανασυγκροτήσει και να τον φέρει σε ένα σημείο να διαφοροποιηθεί από τη σημερινή εποχή, να ενταχθεί σε αυτό που έχουμε διδαχθεί τόσα χρόνια, αλλά και σε αυτά τα λόγια, σε αυτές τις προφητείες που έκανε εκείνος ο άνθρωπος, που σήμερα τα βρίσκουμε και τα βιώνουμε μπροστά μας. Κοντά μου έχω την γραμματέα, όπως είπα και πριν, του Συλλόγου Ιερωμά της Πατροκοσμάς, η οποία γραμματέας θα μας πει 5 λόγια για τον Ιερομάρτη πριν μπούμε μέσα στο χώρο του μουσείου, θα μας ενημερώσει αυτά που είπα πριν, που εγώ ξέρω κάποια σχετικά, δεν είμαι τόσο ενήμερος. Η Μαρία, θα αφήσω τους πληθυντικούς, Μαρία, γιατί ναι, δεν μου αρέσουν οι πληθυντικοί. Οι πληθυντικοί είναι για άλλα σαλόνια. Εδώ είμαστε σε άλλους χώρους ιερούς. Θα πω, Μαρία, ότι σε ευχαριστώ για το αίτημα που μας έκανες. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που πραγματικά έχεις δείξει και είναι φανερό και υγιές ενδιαφέρον, γιατί αν δεν ήταν υγιές θα είχε αναλωθεί στο πέρασμα του χρόνου, έτσι. Και θα ήθελα να μας πεις 5 λόγια για αυτό το μουσείο. Λοιπόν, να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε, κύριε Καψάλη, και ήρθατε στο χωριό μας για να κάνουμε ένα βιντεάκι για το μουσείο και γενικότερα για το χωριό. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε στην ιστορία λίγο του μουσείου, θα ξεκινήσουμε καταρχάς από την ύπαρξη του δέντρου της προφητείας. Το οποίο δέντρο της προφητείας του Αγίου Κοσμά, που είχε κάνει ο Άγιος Κοσμάς κάνοντας μία τρύπα στο δέντρο και βάζοντας ένα ή το ραβδί του ή κάποιο παλούκι, ανάλογα με την παράδοση όπως το έχουμε παραλάβει. Και είπε ότι όταν κλείσει αυτή η τρύπα θα έρθει το ποθούμενο. Το ποθούμενο ήρθε το 1912, όπου έκλεισε η τρύπα και φύγανε οι Τούρκοι από την περιοχή. Λοιπόν, αυτό το δέντρο που είχε μείνει για τόσα χρόνια εδώ πέρα στον προάβλιο χώρο του εξοκλησίου του Αγίου Κοσμά, το 1990 ξεράθηκε. Και έμεινε έτσι ως το 2004, που δείξανε κάποιοι από το χωριό ενδιαφέρον να το διασώσουν. Διασώθηκε, χτίστηκε το μουσείο αργότερα, το 2010 εγκαινιάσαμε αυτό το μουσείο και διαφυλάττουμε το δέντρο. Για να μας θυμίζει την προφητεία και το πέρασμα του Αγίου Κοσμά από το χωριό μας, ο οποίος ήρθε το 1779 και έμεινε για μία εβδομάδα στο βασιλικό, αλλά είχε έρθει και μια προηγούμενη χρονιά χωρίς να μείνει. Ήταν η δεύτερη του φορά το 1779. Την πρώτη απλώς πέρασε από το χωριό. Προσευχήθηκε σε όλα τα σταυροδρόμια, ενώπιον των κατοίκων, και σε αυτή εδώ την περιοχή που είναι το μουσείο σήμερα, τότε παλιά ήταν σταυροδρόμι. Λίγο πιο πάνω από το σταυροδρόμι αυτό υπήρχαν οι σιουμπάσιδες, οι οποίοι παίρνανε, ζυγίζαν τη σοδιά των κατοίκων των τσαραπλανών τότε, για να πάρουν τη δεκάτη, το φόρο της δεκάτης. Τους εισπράτανε φόρο για το κράτος το τουρκικό. Λοιπόν, οι ντόπιοι είχαν δυσανασχετήσει και εδώ που προσευχόταν ο Άγιος Κοσμάς, του είπανε: «Άγιε, πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριό μας?» Και ο ίδιος τότε υποχρεώθηκε να κάνει την προφητεία και είπε αυτό το πράγμα για να τους δείξει πότε, και όντως επαληθεύτηκε για να το 1912 και ήρθε το ποθούμενο, απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους.
Λοιπόν, εδώ έχουμε στον ανατολικό τοίχο του μουσείου την αγιογραφία ή τοιχογραφία που μας την έκανε δώρο η Μαριάνθη Καλογιάννη, η οποία την δημιούργησε κιόλας, είναι η δημιουργός της. Είναι ένα μεγάλο έργο ανεκτίμητης αξίας και δείχνει τον Άγιο Κοσμά ακριβώς στο πέρασμά του από εδώ από την τοποθεσία με λεπτομέρειες και πολλά άλλα μαζί. Έχει και λαογραφικά. Λοιπόν, στη μέση της αγιογραφίας βλέπουμε τον Άγιο Κοσμά ακριβώς όπως είχε έρθει να κάθεται πάνω όρθιος πάνω στο βάθρο του και το δέντρο αυτό που έχουμε σήμερα διαφυλάξει της προφητείας του Αγίου Κοσμά με το ραβδί ανάμεσα στα κλαδιά του και την εκτέλεση της προφητείας εκεί. Πιο πέρα, το πιο καλό όμως είναι ότι σε αυτήν την τοιχογραφία, μετά από πολλή έρευνα η δημιουργός της, μας ξαναέβγαλε την ανδρική υπογονήσια φορεσιά, η οποία είναι ξεχασμένη και δεν χρησιμοποιείται πλέον. Τη γυναικεία την έχουμε, τη βλέπουμε στα πανηγύρια, ντύνονται, φακελισμένες γυναίκες. Την ανδρική δεν την έχουμε δει ποτέ και πρόκειται για αυτή εδώ πέρα. Η οποία είναι μια πολύ όμορφη, πολύ ωραία φορεσιά. Έχει διάφορα μέρη, έχει το ποκάμισο, το γυλαίκο, το μπενευράκι, τις κάλτσες. Είναι κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Συνεχίζοντας στην τοιχογραφία έτσι κατά σειρά, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, μας έχει καταλάβει όλον τον ανατολικό τοίχο του μουσείου, βλέπουμε, έχει απεικονίσει δημιουργός και τον Σάπφυρο Χριστοδουλίδη, που ήταν ο μαθητής του Πατροκοσμά, που τον ακολουθούσε παντού και έχει καταγράψει και το μαρτυρικό του θάνατο από τον Κουρτ Πασά στις 24 Αυγούστου του 1779. Πιο πέρα βλέπουμε επίσης την κίνηση όλων των χωρικών, τις δουλειές, μας δείχνει αυτή η τοιχογραφία τις δουλειές με τις οποίες οι χωρικοί εδώ ισχολούντο και μας δείχνει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι και από τότε που πέρασε ο Άγιος Κοσμάς στην περιοχή μας, ο ξενιτεμός καλά κρατούσε, γιατί στην τοιχογραφία βλέπουμε οικογένειες με μητέρες και παιδάκια χωρίς να είναι οι άντρες, που σημαίνει ότι αυτοί ήταν ξενιτεμένοι από τότε. Εδώ πέρα είναι το δέντρο για το οποίο μιλήσαμε έξω από το μουσείο. Πραγματικά στο μέσον εκεί πέρα έγινε η προφητεία, στο μέσον από τα κλαδιά του που φαίνονται, όπως είναι κομμένα έγινε η προφητεία του Αγίου Κοσμά και το οποίο βεβαίως διασώθηκε το 2004, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, είχε αρχίσει ήδη η σύψεις του. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανέλαβε να κάνει όλη την εργασία της απολίθωσής του, για να συνεχίσουμε να το έχουμε πολλά χρόνια μετά και για πάντα ίσως, μάλλον επιθυμούμε για πάντα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω το δέντρο, αυτή την πινακίδα. Το έχουμε ονομάσει δέντρο της Λευτεριάς και είναι η έμπνευση του Παύλου του Παπανώτη. Ο Παύλος ο Παπανώτης έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Άγιο Κοσμά και το πέρασμά του από το Βασιλικό, το οποίο εμείς το διαθέτουμε εδώ στο μουσείο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή είχε αυτή την έμπνευση να το ονομάσει το δέντρο της Λευτεριάς. Σε αυτή την έμπνευση του Παύλου του Παπανώτη ανταποκρίθηκε η δημιουργός και της τοιχογραφίας μας, η Μαριάνθη Καλογιάννη, και έφτιαξε αυτήν την πινακίδα με το όνομα του δέντρου της Λευτεριάς. Εδώ πέρα έχουμε το βιβλίο του Παύλου του Παπανώτη που γράφτηκε για το πέρασμα του Αγίου Κοσμά από το Βασιλικό
και το έγραψε αφιλοκερδός για το Σύλλογο Ιερομάρτης Πατροκοσμάς και το ίδιο βιβλίο το εξέδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Γκούμας από τις εκδόσεις τις δικές του, επίσης αφιλοκερδός ως δωρεά στο Σύλλογο Ιερομάρτης Πατροκοσμάς. Λοιπόν, Μαρία, τελειώσαμε τώρα μέσα με την αφήγηση που μας έκανε στην ξενάγηση μέσα στο μουσείο. Πραγματικά σε κυριεύει δέος, ειδικά το δέντρο και όλο αυτό που μας είπε στην ιστορία για το δέντρο, αυτό που ανέφερε ο Πατροκοσμάς για την προφητεία. Θα προχωρήσουμε, θα πάμε τώρα πού, τι άλλο έχουμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ ο χώρος είναι ιερός. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι. Εμπνέει η ιερότητα. Ναι. Είναι. Ναι. Έχουμε το εικονοστάσι το οποίο χτίσανε οι Τσαραπλανίτες αμέσως μόλις μάθανε για τη θανάτωση του Αγίου Κοσμά από τον Κουρτ Πασά και το χτίσανε ακριβώς εκεί που πάτησε, που έβαλε το βάθρο του για να διδάξει, για να μας παραδώσουν αυτό το σημείο με όλη την ιερότητα στις επόμενες γενιές. Τους ευχαριστούμε για αυτό τους προγόνους μας. Έχουμε το εξοκλήσι το οποίο χτίστηκε το 1900, τη διετία 54-55. Και ακριβώς χτίστηκε γι' αυτό το λόγο, επειδή εδώ ήταν το σημείο και του δέντρου της προφητείας και το πέρασμα του Αγίου Κοσμά. Και έτσι από το 1954, πριν ακόμη αγιοποιηθεί, εμείς έχουμε το εξοπλίσι του. Ναι. Πιστεύω θα συμβαίνει και σε άλλα πολλά σημεία αυτό. Οπότε πάμε προς τα εκεί σιγά σιγά. Ναι, πάμε. Ναι, πάμε σιγά. Εδώ είναι το εικονοστασάκι. Αυτό εδώ είναι το εικονοστάσι. Ναι. Το οποίο χτίσανε οι Τσαραπλανίτες το 1779. Αμέσως μόλις τότε, γιατί τότε δεν είχαμε τηλέφωνα και τέτοια μέσα. Ναι. Μόλις ήρθε το μαντάτο στο χωριό, είπανε. Ναι. Για να παραδώσουν το σημείο στο οποίο πάτησε ο Άγιος Κοσμάς σε εμάς ιερό, αμόλυντο. Ναι. Να μην έχει μεσολαβήσει δηλαδή κάτι άλλο. Στο σημείο αυτό πάτησε. Βεβαίως. Ο Κοσμάς, είχε βάλει το βάθρο του. Ναι. Και πιστεύω πως θα είναι ανάλογο και με το μέγεθος του βάθρου που είχε ο Άγιος Κοσμάς. Ναι. Δηλαδή η περίμετρος από το εικονοστασάκι πρέπει να είναι περίπου το ίδιο. Ναι. Ναι. Και είναι ακριβώς το σημείο που είχε στήσει το βάθρο του για να διδάξει. Και, ίσως να το έχουν βάλει περίπου και στο ύψος ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Πιθανώς όμως. Πολύ πιθανό, γιατί τότε οι άνθρωποι τον είχαν ζήσει τον Άγιο Κοσμά. Τον ξέραν, τον γνωρίζανε. Ήτανε. Ναι. Τον θυμόντουσαν, πώς να το πούμε. Έγινε αμέσως μετά τη θάνατωσή του. Έχουμε και την προστινή. Ναι. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα που ήταν το δέντρο το οποίο κρυζώθηκε γιατί είχε σαπίσει και το φυλάξαμε μέσα στο μουσείο μετά από πολλή συντήρηση. Το δέντρο ήταν σε αυτό το σημείο ναι, εδώ. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο που ήταν το δέντρο χτίστηκε αυτό το μικρό καμπαναριό για να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του εξοπλησίου. Συνήθως. Να δοκιμάσουμε με πετρούλα. Όχι. Όπου πηγαίνω σε μονές, θέλω να χτυπάω το σήμαντρο. Καλά κάνεις. Πιστεύω ότι ζωντανεύει. Θα σου δώσω πέτρα, Χάρη. Εντάξει. Πιστεύω ότι ζωντανεύει, ας πούμε. Ορίστε. Είναι κάτι πιο φυσικό, για κάτι πιο. Να χτυπάω την πέτρα. Αν ήταν και πιο καλή. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Θέλισμα. Ναι. Εδώ το εκκλησάκι αυτό. Λοιπόν, το εκκλησάκι όπως σας ξαναείπα χτίστηκε πάλι με πρωτοβουλία βασιλικιωτών το 1954-55 και έγινε πριν από την αγιοποίηση του Αγίου Κοσμά. Ναι. Το εξής αξιοσημείωτο είναι και για το χωριό μας ότι το 1962 που αγιοποιήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ήταν ο Αθηναγόρας, ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος είχε γεννηθεί εδώ στο χωριό μας. Ναι. Το 1886 και 25 Μαρτίου κι αυτός γεννημένος. Και
Το σπίτι του είναι εδώ πιο πάνω στο χωριό. Τώρα στο εκκλησάκι αυτό γίνεται καμιά λειτουργία, κάποια φορά. Πάντα γίνεται, ναι. Του Αγίου Κοσμά γίνεται, φέρνουν την εικόνα εδώ πέρα, ναι. Τη λιτάνευση κάθε 24 Αυγούστου και την παραμονή επίσης γίνεται ο Εσπερινός. Το εκκλησάκι είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Μάλιστα. Αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή. Δεν έχουμε άλλη κίνηση. Το λες με παράπονο. Μόνο αυτό. Εντελώς είναι μόνο αυτό. Δηλαδή. Μόνο αυτή, μόνο στη γιορτή του κάθε χρόνο. Αλλιώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ και η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι κλειστή. Εγώ Μαρία το είπα και πριν ότι η νέα τάξη πραγμάτων τον κόσμο τον έχει διώξει από τη θρησκεία. Τον έχει διώξει, μην είμαι απόλυτος. Προσπαθεί να τον διώξει από τη θρησκεία. Τώρα για ποιο λόγο το κάνει. Πάνε να πει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει που θέλουν να το αποβάλουν από πάνω μας για να περάσουν τα δικά τους μηνύματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή και αυτό το έχει προφητεύσει ο Κοσμάς ο Εντολός, το έχει πει, θα χάσουν πάλι. Συνήθως χάνουν. Ας ευχόμαστε να γίνει έτσι, γιατί... Μπορεί να ταλαιπωρηθούμε, μπορεί, όπως είπε, θα σκύψουμε το κεφάλι μας, θα ακουμπήσουμε το μέτωπό μας στο έδαφος, αλλά τότε όμως θα ξυπνήσουμε και θα επαναστατήσουμε ιδεολογικά και δεν ξέρουμε ποιο άλλο τρόπο, λοιπόν, για να ανακτήσουμε πάλι όλα αυτά που προσπαθούν να μας πάρουν. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω, Μαρία, είναι ότι σε ευχαριστώ πολύ και εγώ και η σύζυγος και συνεργάτης. Πραγματικά η συνέχεια σου ήταν πολύ ωραία. Είναι από αυτά που η ιστοσελίδα μας θέλει να προβάλλει, γιατί η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε αρχικά να προβάλλει πολιτιστικά θέματα, δρόμενα, αλλά λαογραφικά μουσεία, μονές και μουσεία, σχετικά μουσεία. Και μπορώ να πω ότι όχι απλά μας άρεσε, μας προκάλεσε δέος. Όταν πατάς στο σημείο, στο χώρο που πάτησε και ένας τόσο μεγάλος προφήτης της θρησκείας μας, της Ορθοδοξίας, δεν είναι τίποτα. Υπάρχει μια δυναμική. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται και επισκέπτονται, ναι, το μουσείο μου το λένε, το αισθάνονται. Ναι. Ότι υπάρχει κάτι εδώ στον χώρο. Ίσως, ναι, εκπέμπει την ιερότητά του, ίσως... Δεν ξέρω, δεν μπορώ, ναι, κι εγώ να σας το πω. Ναι. Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα. Ειλικρινά. Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα.